Έχω να πω μόνο συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας. Σίγουρα το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε. Το σκορ δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό που θέλουμε. Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι μέχρι το τελευταίο λεπτό, και ιδιαίτερα είναι αλήθεια αυτό, μετά τον γκολ που δεχτήκαμε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή μας έλειπε μια πίστη μεγαλύτερη για το ποδόσφαιρο που θέλουμε να αγωνιζόμαστε. Είναι προφανές ότι λείπει το γκολ, έτσι. Ναι. Ο Καστάνιος πόσο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, γιατί χρειάζεται γκολ. Όχι, είναι μια ομάδα που παίζει και καλό ποδόσφαιρο και στο τέλος νομίζω κάτι λείπει. Ναι, μας λείπει κάτι θετικό τρίτο, είναι αλήθεια αυτό, αν συγκρίνουμε και σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ο Λουκ είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται να μας βοηθήσει σε αυτό το τομέα. Σιγά σιγά, πάντα όμως μέσα από την ομάδα, γιατί έχει και μια μικρή αποχή, αρκετή αποχή, θα πρέπει σιγά σιγά να γίνει fit και να βοηθήσει την ομάδα. Άλλωστε δεν ήρθε μόνο για το εξάμεινο αυτό, έχει έρθει και για τον επόμενο χρόνο, για τον μεθεπόμενο. Εμείς δουλεύουμε για το μέλλον, δεν δουλεύουμε μόνο για το τώρα. Σίγουρα τώρα αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για το καλύτερο που μπορούμε, για το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά δουλεύουμε και για το μέλλον. Και αν συνεχίσουμε έτσι όπως σήμερα, που θα συνεχίσουμε, γιατί υπάρχει σταθερότητα σε αυτήν την ομάδα, πιστεύω ότι στο τέλος θα έρθει αυτό που μας αξίζει. Δεν συνηθίζετε να ψάχνετε και δικαιολογίες, αλλά περάσατε μια πολύ δύσκολη περίοδο τις τελευταίες ημέρες. Και είναι ασυνήθιστο 11 μέλη της αποστολής να έχουν αυτή τη δυσφορία και αυτή την αγωνία που ζήσατε κι εσείς, γιατί δεν έβγαινε και αποστολή, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η φετινή χρονιά είναι μια δοκιμασία, μπορώ να πω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες που έχουν συμβεί. Δυσκολίες που άλλες τις βάζουμε μόνες μας και άλλες έρχονται με κάποιο τρόπο. Αλλά πραγματικά αυτή η χρονιά είμαι σίγουρος ότι θα μας κάνει πιο δυνατούς, θα μας κάνει σίγουρα πιο έμπειρους και πιο έτοιμους για το μέλλον. Αλλά εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι, αρχιγενομένες από τώρα που μιλάμε, να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για την Τρίτη, για έναν ακόμη αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι παίζουμε Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο, Τρίτη. Ένα ρόστερ αυτή τη στιγμή έρχονται κάποιοι από τραυματισμό όχι τόσο μεγάλο. Αλλά πραγματικά οι ποδοσφαιριστές δίνουν τον καλύτερο τους αυτό. Είμαστε μαζί τους, το ξέρουν. Και ξέρουν ότι όλοι μαζί θα ξαναβρούμε αυτό που θέλουμε.